Πέμπτη βράδυ, καπή Αργυρούπολης. Μεγάλος αριθμός ατόμων που έχει συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο αποδοκιμάζει τον Γιώργο Πεταλωτή, ο οποίος προσέρχεται στο χώρο προκειμένου να μιλήσει σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Εναντίον του κυβερνητικού εκπροσώπου εκδοξεύονται αυγά, πέτρες και γιαούρτια, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του τον σημαδεύουν με λέιζερ στο πρόσωπο. Αυτοί είναι οι τραμπούκοι, οι οποίοι είναι οι πρώοι τραμπούκοι της δεξιάς, γίνανε οι τραμπούκοι του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Ας τους χαίρονται και περιμένω πραγματικά τον κύριο Τσίπρα να βγει αύριο και να πει ότι δεν ήταν δικοί του άνθρωποι, ότι δεν ήταν εγκάθετοι δικοί του, όταν εσείς, σαν τόπιοι εδώ πέρα, γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργος Πεταλωτής κατήγγειλε ότι είχε δοθεί ραντεβού μέσω Facebook για τους συγκεντρωμένους. Το Facebook έχει κατασχηθεί από συνθήματα πολλών αγανακτισμένων, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι αγανακτισμένοι, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στην Αργυρούπολη για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ιστορίες στον Πεταλωτή για να μην μιλήσουμε. Σε ανακοίνωσή του, ο Συνασπισμός αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας αξιώνει να μην περάσουν τα νέα μέτρα και να φύγει η κυβέρνηση και απαντά για όσα καταλόγησε ο κύριος Πεταλωτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι η ενορχιστρωμένη προσπάθεια του συστήματος ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει κλίμα δυσφήμισης σε βάρος των αυθόρμητων κινητοποιήσεων των αγανακτισμένων πολιτών, αποδίδοντάς τις σε υποκινητές. Αυτή τη στιγμή απέναντι προφανώς δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτή η αντιπαλότητα υπήρχε από παλιά και είναι στις πολιτικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή απέναντι είναι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει τη βία και τους προπυλακισμούς, κάνοντας λόγο για προσπάθεια ορισμένων να αξιοποιήσουν για μικροκομματικό όφελος ειρηνικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη θέση για τα επεισόδια, τα οποία στρέφονται σε βάρος του δημοκρατικού διαλόγου και της ίδιας της δημοκρατίας. Όλοι οι δημοκράτες πολίτες οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, τους θεσμούς και την ελεύθερη έκφραση κάθε πολίτη, κεκτημένα για τα οποία αγωνίστηκαν γενιές Ελλήνων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέμεινε στην εκδήλωση καθ' όλη τη διάρκεια της, ενώ δύο άτομα προσήχθησαν στη Γαδά ως ύποπτα για το επεισόδιο στην Αργυρούπολη. Με τη Βουλή να βρίσκεται για μία ακόμα ημέρα σε ασφυκτικό κλειό αστυνομικών, οι φωνές των αγανακτισμένων ενώνονται μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Πήγανε χωρίς να ρωτήσουν κανέναν και μας γράψαν την καθανατική μας ποινή. Αυτοί κανονίζουν να αποφασίσουν, δεν ρωτάνε κανέναν. Εμείς καλά τη βολέψαμε όπως τη βολέψαμε και τι θα κάνουμε αύριο, τα παιδιά μας τι φταίνε. Άνεργοι, φοιτητές και συνταξιούχοι δίνουν καθημερινά το παρόν στην πλατεία Συντάγματος. Διαμαρτύρονται για τις δουλειές τους που χάθηκαν, τις επιχειρήσεις τους που έκλεισαν, τα παιδιά τους που ανήκουν στη νέα γενιά μεταναστών. Η κόρη μου έχει φύγει έξω, εκτός Ελλάδας με τον γαμπρό μου. Για να βρει δουλειά, Τσεχία να μην. Είχα μαγαζί δικό μου, το έκλεισα. Παρόντες και οι νέοι που πια δεν ανησυχούν, αλλά φοβούνται για το τι φέρνει η επόμενη μέρα. Το μέλλον μου είναι αβέβαιο, εμένα. Δεν σε τρομάζει περισσότερο? Ξέρω ότι δεν θα έχω δουλειά, δεν θα έχω λεφτά, δεν θα μπορώ να ζήσω πολύ απλά. Κλέψαν όλο τον κόσμο και ένας κλέβει ένα που δεν πάει φυλακή, αυτή δεν μην πάει φυλακή. Και επειδή η αγανάκτηση στην πλατεία φοριέται πολύ, πάγκοι με μπλουζάκια και καπέλα ξεφυτρώνουν δίπλα στις καντίνες με τα hot dog και τους ξηρούς καρπούς. Αρχικά φτάνουν στο Σύνταγμα περίπου 300 μέλη φοιτητικών παρατάξεων. Από ώρα σε ώρα ο κόσμος αυξάνεται και όταν πια βραδιάζει, στην Αμαλίας αλλά και στην πλατεία δεν πέφτει καρφίτσα. Δεκάδες μέλη του κινήματος εξακολουθούν να διανυκτερεύουν στις σκηνές και να αναζητούν τρόπους καλύτερου συντονισμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεκάδες κόσμου περνούν από το Σύνταγμα. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που βοηθούν ενεργά τη δράση των αγανακτισμένων που βρίσκονται εδώ στις σκηνές, φέρνοντας νερό, τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Περνάω γιατί θέλω να συμμετέχω στο ιατρείο, επειδή είμαι γιατρός, να προσφέρω κάτι. Ερχόμαστε και φέρουμε νερό. Φέρνετε νερό? Ναι. Έρχεστε κάθε μέρα? Όχι κάθε μέρα, γιατί γράφουμε και εξετάσεις. Πιστοί στο ραντεβού τους είναι κάθε βράδυ και οι αγανακτισμένοι της Θεσσαλονίκης. Όλοι πάντως προετοιμάζονται πυρετοδός στις μεγάλες πόλεις για τις συγκεντρώσεις της Κυριακής, καθώς ανάλογες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. 200 άνθρωποι νοσούν στη Γερμανία από το βακτήριο, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες. Έτσι, σε ολόκληρη την Ευρώπη τα κρούσματα αγγίζουν τα 1733. Οι Ισπανοί αγρότες πετούν αγγούρια και ντομάτες έξω από το γερμανικό προξενείο στη Βαλένθια. Με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Θεωρούν τις γερμανικές αρχές υπεύθυνες για το διατροφικό θρίλερ με τα αγγουράκια, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ζημιωθούν.
como se debe de actuar y que vamos a conseguir la reparación. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως το βακτήριο που ευθύνεται για τον θάνατο 18 ανθρώπων στην Ευρώπη είναι πολύ σπάνιο και δεν είχε προκαλέσει ποτέ στο παρελθόν επιδημία. Πρόκειται για το στέλεχος του βακτηρίου 0104H4, δηλαδή μια τοξίνη που προσκολάται στα έντερα των ασθενών. Wir haben feststellen können, dass es sich tatsächlich um eine neue, bisher noch nicht beschriebene Variante dieses Erregers handelt. Στη Γερμανία οι επιστήμονες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ακριβής πηγή της μόλυνσης. If you worry about every single thing that comes up, you would end up eating nothing. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζονται τρεις πιθανές περιπτώσεις μόλυνσης από ανθρώπους που είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία.